Να πούμε για τους δύο παίχτες, για το μοναδικό μάτς που έχουμε σήμερα, γιατί από αύριο γίνεται χαμός. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε το record, είμαστε έτοιμοι, δείχνουμε και το lobby. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Εγώ, ο Σταύρος HL, μαζί με τον NIB Αντώνη, είμαστε εδώ πέρα να καστάρουμε το τελευταίο ζευγάρι από τα qualifying brackets. Οι δύο παίχτες είναι Σνουπάκι εναντίον Τζουντικέιτορ, Zerg vs. Terran. Αντώνη, τι έχεις συλλέξει για τους δύο παίχτες? Το Σνουπάκι ήταν μαζί με εμένα στο Vita Group, στο δεύτερο division. Βγήκε δεύτερος, εγώ βγήκα πρώτος. Αίτητος, μόνο από μένα έχασε δηλαδή. 4-1 στις νίκες. Με μείον 12 τάνκ τον είχες κερδίσει. Ναι, ναι, ήταν... Ιστορικό παιχνίδι. Ναι, ιστορικό. Zerg παίχτης, πολύ καλός παίχτης, ανερχόμενος. Ποιο είναι το δυνατό του στοιχείο και ποιο είναι το αδυναμό του? Να πω εγώ το δυνατό του. Ναι, για πες. Έχει πάρα πολύ καλό control των units του. Δηλαδή θα σου κάνει πολύ ωραία flank. Χρησιμοποιεί πολύ καλά τα control groups. Βέβαια τελευταία δεν έπαιζε πολύ, οπότε μπορεί να το δούμε λίγο κρύο. Το κακό του είναι ότι τώρα το βελτιώνει, είναι το μάκρο του. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημά του. Ειδικά προς το τέλος του παιχνιδιού, mid και late game. Έχει πρόβλημα, δεν κάνει αρκετά macro hatcheries, του ξεφεύγουν και τα injects και οπότε συχνά έχει αρκετά resources αλλά δεν έχει αρκετά λαρό για να τα ξοδέψει. Ωραία. Από την άλλη έχουμε τον Judicator. Ναι. Ο Sumbags, να πω ότι είναι platinum zerg αλλά είναι ανερχόμενος. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αρκετά high platinum θα λέγαμε. Ο Judicator από την άλλη είναι ένας Terran παίχτης, Diamond. Βγήκε πέμπτος στο Alpha Group στο Division 1. Ήταν, εφόσον είναι Division 1, ήταν μαζί με άλλους Master, Grand Master, ναι, και Grand Master, γιατί στο συγκεκριμένο το group είναι και ο Μούτας. Τι να πω για τον Adjudicator, πάρα πολύ καλός Terran, πολλά παιχνίδια, χιλιάδες παιχνίδια στην κυρολεξία. Καμιά εξεσημείωτη νίκη που έκανε στα group. Ναι, νίκησε τον Ming Rise 2-0, νίκησε και τον Alekassis επίσης 2-0. Άρα είναι καλός εναντίον Zerg, Ναι, 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 είναι πολύ δυνατός απέναντι σε Zerg. Από εκεί και πέρα βέβαια έχασε και φυσιολογικά από τα φαβορί, τον Μούτα, τον Ζαν Πάιρε, τον Ράσμουθ. Α, είχε πολύ δυνατό group. Ναι, είχε ένα πάρα πολύ δυνατό το group του. Όπως σου είπα, έχει χιλιάδες παιχνίδια. Στην προηγούμενη σεζόν ήταν 3.200 Diamond. Δηλαδή mid προς high Diamond. Ωραία. Θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ωραία, ωραία. Να δώσουμε το OK και να πούμε κιόλας μετά το match. Θα πούμε για αύριο που είναι ίσως η μεγαλύτερη μέρα του HSL μέχρι τώρα. Ωραία, δίνουμε το OK. Να πούμε ότι ο νικητής από αυτό το αγώνα θα παίξει αύριο για τη φάση των 16 με τον Meldon, ο οποίος είχε βγει πρώτος στο Division 1 Group C. Θα παίξουν για τη φάση των 16 και μετά είναι η φάση που ξεκινάει το πολύ το ξύλο και ξεκινάνε τα δώρα, ξεκινάει το prize pool, ξεκινάνε τα δώρα των χορηγών, ναι, κτλ. Κτλ. Γενικά είναι μαραθώνιος, Κυριακή αύριο και από εκεί και πέρα πάμε πάλι Παρασκευή και Κυριακή. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ τους δύο παίχτες να ξεκινήσει το countdown. Είμαστε έτοιμοι να γαστάρουμε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Σνουπάκι, να πούμε φίλος και real life, Ναι, ναι. Και μάλιστα με το Σνουπάκι γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Από πού? Ήμασταν και με το... επί εποχή του Noob Wars και μετά The Core. Το Σνουπάκι ασχολιόταν ανταγωνιστικά με first person shooters, με Unreal Tournament, με Quake. Ήταν και είναι ακόμα νομίζω φοβερός παίχτης, ίσως από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι και στο Team G-Raid, Ναι, 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 είναι στο Team Diaret που επίσης είναι πολύ γνωστό ελληνικό guild, κλάν μάλλον. Και ο πρώτος χάρτης θα είναι ο Σακούρας Πλατό, ο νέος Σακούρας Πλατό που δεν έχει πίσω το μονοπάτι, που σημαίνει ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πλεονέκτημα όσο θα ήθελε ο Judicator. Απ' την άλλη ο Σνουπάκης θα χαίρεται που δεν υπάρχει αυτή η ράγω πίσω ώστε να σπρώξει ο Judicator. Ωραία. Για να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει το Σνουπάκι. Είδαμε στα παιχνίδια με σένα ότι ήταν αρκετά επιθετικός. Ναι, για ένα Benelink Bust το οποίο απέτυχε στο Scrap Station. Ναι. Στο Ζελνάγκα στο πρώτο παιχνίδι δεν με πίεσε τόσο πολύ. Ήταν πιο μάκρο παιχνίδι. Και αυτό ήταν υπέρ μου. Αντιθέτως πήρε το Gold Expand εκεί πέρα και τον πίεζα συνέχεια εγώ. Με Sys Tanks. Για να δούμε όλα φυσιολογικά, ο Judicator θα φτιάξει το πρώτο τύπο του στο wall, δεν θα κάνει κάποιο wall κάτω. Ωραία. Το Σνουπάκι πιστεύεις θα πάει 14 hats?
Πιθανό, πιθανό. Θα βγει το drone και πάει για scout. Πάει για scout. Πάει για scout ίσως για να προλάβει να μαζέψει τα minerals για το 14 food, δεν νομίζω. Τώρα σε λίγο θα είναι το. Θα δούμε τι θα επιλέξει. Και πάει και για scout και adjudicator. Overlord είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα βρει το adjudicator εύκολα. Ωραία. Περιμένουμε στον πάγκι να δούμε τι θα κάνει. Είναι ήδη στο 15 food. Πήγε 15, ναι, ενδιαφέρον. Πήγε 15, περιμένει να δει πού βρίσκεται ο αντίπαλος. Λογικά για να δει πώς θα αντιδράσει και τι θα κάνει. Ναι, ίσως. Ίσως να πάει για pull. Πρόωρο Wolof με το δεύτερο depot. Αργεί νομίζω λίγο το orbital έτσι. Κατά αυτή την έννοια. Ναι. Για να δούμε εδώ πέρα και πέφτει το expand. Αφού θα δει. Για να δούμε. Ναι, πέφτει το expand. Δεν έκανε κάτι. Να τον μπλουκάρει. Το κακό είναι, βέβαια ο adjudicator δεν έχει πάρει τον gas. Το κακό είναι ότι με αυτό το build το snowbank δεν θα δει τι κάνει ο adjudicator, οπότε θα νιώθει μια ανασφάλεια παραπάνω. Εδώ πέρα είναι το drone, δέχεται λίγο χαράς, ωραία. Και έχουμε το orbital το 16 πριν τον πρώτο marine. Το πιο πιθανό είναι να κάνει expand ο adjudicator, γιατί δεν πάει ούτε για 2 racks, ούτε για gas, άρα μάλλον θα πάει για expansion από ένα barracks. Απ' την άλλη το snowbank κάνει και το pull. Ίσως να πάρει και τον gas μετά, ίσως να μην το πάρει και να παίξει σαν το σπανίσουγα. Θα δούμε. Τράβηξε μερικά drones γιατί είδε το SCV και φοβήθηκε την bank και rush και τράβηξε μερικά drones, αλλά εντάξει. Και έχουμε το δεύτερο barrack που είναι ελαφρώς πιο αργό, προφανώς θέλει να το κρύψει βέβαια. Για να δούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο push, υπάρχουν δύο SCVs έξω, αλλά γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή. Το σνουπάκι δεν θα πάρει τον gas ακόμα. Θα δούμε πόσα links θα βγάλει. Λογικά θα είναι Queen, ένα ζευγάρι Link, μπορεί και δύο, να πάρει τουλάχιστον τα ζελνάγκα και να βγάλει και ένα έξω από τη ράμπα να δει τι γίνεται. Ναι, δεν έχει πάρει ακόμα τον gas, ίσως... Α, τώρα μόλις το πήρε. Και ο Τζογκιντέλιο ρίχνει expansion, πολύ ωραίο. Ίσως να κάνει μια μικρή πίεση, αφού ξέρει ότι θα αργήσει πολύ το speed από το σνουπάκι, να κάνει μια μικρή πίεση με κάποια Marines και κάποια SCVs, ίσα ίσα για να κάνει το σνουπάκι να αντιδράσει πάρα πολύ και να βγάλει κάποια ζερκλίκη ή να σταματήσει το mining με κάποια drone. Τώρα θα πέσει τον gas. Και ίσως και να κατεβάσει και αυτά τα barracks κάτω για να κάνει κάποιο wall, ναι. Να του δώσει κάποια έξτρα προστασία. Ενδιαφέρον placement του bunker για να κόψει και κάποιο run by τον link. Αυτό ακριβώς είναι δίπλα στη ράμπα ώστε να μην μπορεί εύκολα να φύγει από πίσω το ζερκλίκη, να μπουν μέσα. Ωραία. Έχει και από πάνω τον τίποτ, μπορεί να το σηκώσει. Και η Queen με το που βγαίνει δεν κάνει inject, δεν υπάρχει λόγος να κάνει inject τόσο νωρίς με δύο hatchery. Το πρώτο πράγμα είναι Crypt Tumor. Ναι, και έχει και δύο Queens, ήδη έκανε ένα inject, οπότε το άλλο δεν έχει νόημα να κάνεις δύο inject. Καλύτερα να κάνεις ένα inject και ένα Crypt Tumor τόσο νωρίς. Δεν έχει τα λεφτά να ξοδέψει το Larva. Ο Overlord του Μπάκη να πούμε ότι είναι από πίσω, οποιαδήποτε στιγμή θα πάει να τον θέσει σε ένα καλό σημείο ώστε να κάνει scout μετέπειτα, να τον αυτοκτονήσει και να δούμε τι θα κάνει. Και ο Adjudicator πετάει τρίτο barrack. Ίσως να πάει και κάποια πίεση. Να πούμε... Τόσα παράκτο έχει, ειδικά εφόσον δεν έχει πάρει tech lab. Να πούμε ότι το χνουπάκι έχει δει τα δύο bunkers. Οπότε λογικά έχει ψηλιαστεί το command center. Να δούμε, θα πάει να πάρει και το Zelnaga adjudicator. Και θα πάει και για τρίτο hatcher το χνουπάκι. Πού πάει, και όντως θα πάει για hatcher. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί σύντομη πίεση από τον adjudicator. Ο adjudicator δεν πάει για κάποιο 4-rack, 5-rack. Μετά το expansion, πάει factory. Παρ' όλα αυτά, έχει 3 racks, δηλαδή θα μπορούσε να πιέσει. Είναι λίγο ρίσκο βέβαια. Νομίζω ότι το timing του adjudicator αν επιλέξει να πιέσει θα είναι μαζί με το speed από το σνουπάκι. Ναι, θα έχει τελειώσει το speed σίγουρα. Ωραία. Οπότε... Αλλά μάλλον ο adjudicator δεν θα πιέσει, κάνει ήδη το engineering bay, άρα προφανώς βλέπει μπροστά, θέλει να κάνει upgrades, ίσως και κάνα turret σε κάνα λεπτό-δίλεπτο. Θα είναι το timing για τα mutas, δηλαδή γύρω στο 1 λεπτό, 10, θα δούμε. Ήδη όμως δεν έχει αρχίσει καν το Λέα για το σνουπάκι, άρα θα αργήσουν τα μιούτας. Ωραία. Ο σνουπάκι βγάζει 4 Overlord μόνο μιας και μεταφέρει, αφού πετάει ένα Crypt Tumor, πολύ καλό το Crypt Spare προς το παρόν, μεταφέρει τη μία Queen, να την πάει κατευθείαν πάνω να ξεκινήσει τα Injects και είναι αυτό το timing τώρα, το timing window που λέμε, όπου το σνουπάκι είναι λίγο ελαφρώς αδύναμο. Μέχρι να σκοτεί το τρίτο hatchery να υπάρχει κι άλλο larva. Ναι, αλλά ο adjudicator βλέπουμε ότι πάει και για πολλά gas και για armory. Είναι blue flame νομίζω. Είναι double factor. Όχι για Thor μάλλον θα έλεγα θα πάει. Ίσως για κάποιο Thor blue flame. Νομίζω είναι blue flame, θα δούμε. Το armory, ναι, όντως είναι... Γιατί έχει κάνει το armory, γι' αυτό λέω. Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το build από το adjudicator.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ξεκινήσει Steam, δεν έχει ξεκινήσει Marauder, δεν έχει ξεκινήσει Concussive, δεν υπάρχει Tecla, δεν υπάρχει Reactor. Για να δούμε, μπορεί να δούμε MacPlay. Πολύ MacPlay, ναι, και είναι Infernal Pre-Igniter. Είναι πάρα πολύ καλό follow-up. Θα πάει για Marine Helion Push, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι το σνουπάκι λίγο το παρακάνει με τον droning, δηλαδή είναι αρκετά άπλιστο. Πιστεύω θα πρέπει να αρχίσει να βγάζει μερικά Zerglings, μερικά ένα Burning Nest ίσως. Και ίσως το Evo, το Evo Chamber να προδιαθέτει για πολύ μίλι από το σνουπάκι, ίσως να μην πάει γρήγορο Spire, να πάρει τα upgrades. Είναι double Evo Chamber, ναι, θα παίξει πολύ. Και βγάλε και το Bending Nest και θα ελπίζω να πάρει και το Speed πολύ γρήγορα μόλις φτιαχτεί. Βέβαια δεν ξέρω αν το timing του θα είναι αρκετό, γιατί βλέπω ότι ήδη ετοιμάζει το Adjudicator για push. Έχω την εντύπωση ότι η επόμενη κίνηση, επόμενο tech από το Snoopaki θα είναι Infestation Pit. Για να δούμε όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να βγάλει Infestor. Εγώ πιστεύω θέλει Zerking Bending τώρα. Και έρχονται και κάνει και σπρώχνει Adjudicator. Με πολλά Marines, με πολλά από πίσω Marines. Από τα Helion. Βγαίνουν όμως Zerglings αυτή τη στιγμή, το σπίτι έχει τελειώσει, το σνουπάκι και βλέπει. Υπάρχει αρκετό creep, οπότε πάνω σε creep θα είναι αρκετά ξεκαλή η κατάσταση, βέβαια δεν έχει μπαίνει. Δεν υπάρχει Spire. Πρόσεξε, δεν υπάρχει Steam, δεν υπάρχει ακόμα το Blue Flame, τώρα τελειώνει και υπάρχει μόνο ένα Helion. Παράγει ένα δεύτερο, δεν έχει βάλει, έχει βάλει Reactor. Όχι, δεν έχει βάλει Reactor, μάλιστα από το Tech Lab του Factory δεν βγάζει σνουπάκι και υπάρχει τρίτο Factory με Tech Lab, οπότε ίσως να κάνει τραντζίσιο. Νίξε να κάνει transition σε Mass Thoughts, πολύ Mac. 12 Banelix, να πούμε ότι το speed είναι halfway done. Δεύτερο, πολύ καλό placement από το σνουπάκι για το Spycrawler. Θα πρέπει να τραβηχτεί πίσω, δεν μπορείς ως Terran, αν δεν έχεις systems δεν μπορείς να κάθεσαι στη μέση του χάρτη, δεν μπορείς να κρατήσεις αυτή τη θέση. Πρέπει να σπρώξεις και είτε να πας για να κάνεις κάποια ζημιά, είτε να φύγεις πίσω και αυτό ακριβώς κάνει ο Adjudicator, πολύ έξυπνα. Ίσως να ήθελε να το κάνει να αντιδράσει. Να βγάλει αυτά τα πίτια και να κάνει Banes. Πολύ ωραία. Τον ανάγκασε να φτιάξει κάποιο στρατό γιατί το παρά είχε κάνει με τα drones στο σνουπάκι και τώρα φοβήθηκε και έφτιαξε Zerglings. Πολύ σωστά. Βέβαια παρόλα αυτά είναι μπροστά το σνουπάκι με 65 drones ενάντια σε 46 SCVs. Είναι σε αρκετά καλή θέση το σνουπάκι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα βγάλει φαντάζομαι και τα μιούτα σε αυτό. Και πάει, όχι, πάει για Infestors και πάει και Hive. Broodlords. Μάλλον. Το Spire πιο πολύ μάλλον το πήρε προληπτικά, πιστεύω, για κάποιο airplay, για τα drops. Βγάζει μερικά μιούτας. Ίσως να πάει με μερικά μιούτας να κάνει ένα χαράζ, να κάνει λίγο scout, να δει περίπου πώς πάνε τα πράγματα, να φοβήσει λίγο τον αντίπαλο να κάνει κανένα turret παραπάνω. Αλλά πιστεύω πιο πολύ θα δούμε Infestors και μετά ίσως Broodlords. Για να δούμε. Αυτά τα Blue Flame Dreams μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, προσπαθούν να περάσουν μέσα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα Speedlink και έρχονται τα Bane και τα αυτοκτονίσουν πάνω στα Helion, πολύ ωραία. Μηδαμινή ζημιά από τον Adjudicator, απολύτως τίποτα δεν έκανε, ψάχνει να δει αν υπάρχει τέταρτο, δεν υπάρχει τέταρτο. Αυτά τα Blue Flame πλέον παραδίνεται σαν tech, δεν θα χρησιμοποιηθεί άλλο και τώρα έρχονται 6 μιούτα, δεν είναι τρομερός ο αριθμός. Υπάρχουν Thors έξω, υπάρχει Thors έξω, είναι λίγο μακριά, τώρα πέφτει τρίτο Command Center. Να δούμε πού θα το πάει και έρχονται αυτά τα μιούτα, υπάρχει turret. Δεν υπάρχει τέταρτο, turret. Τέταρτο θες να πει, είναι τρίτο, τέταρτο Command Center, ήδη τρίτο Adjudicator. Υπάρχει... Βέβαια δεν είναι dance. Έχει μόνο 3 τάντες που δεν είναι πολλά. Για να δούμε, αυτά τα μιούτα προσπαθούν εδώ να κάνουν χαρά ό,τι μπορούν. Να πούμε ότι δεν υπάρχει Steam. Ενδιαφέρον που δεν υπάρχει Steam. Ούτε Steam ούτε Shields. Ούτε Steam ούτε Shields. Τα Bane ήταν πολύ δυνατά απέναντι σε Marines. Θέλει όλο του τον Gas και όλα του τα λεφτά για make play. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το Snoopaki πάει. Έχει πάρει και το speed το Snoopaki για τα Banelings, οπότε θα είναι. Και έχει και πολύ καλό creep spread, οπότε θα είναι διπλά καλό. Και τώρα ξεκινάνε Infestors, να πούμε έχει πάρει το upgrade για το Energy Stone Infestors. Τώρα πέφτει Ultra Cavern. Πολύ ωραίο το creep spread, φοβερό, είχες δίκιο τελικά. Βλέπει σχεδόν τα πάντα, δείτε ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Τι βλέπει το σκουπάκι, βλέπει όλο το χάρτη, δεν έχει δει. Και βλέπεις με αυτά τα 6 mutas. Αμέσως πάμε ανέκριση τον Jetcator να κάνει 2 turrets παραπάνω, 3. Ακριβώς, που αυτό ουσιαστικά βγάλουν τα λεφτά τους σχεδόν. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Να δούμε, το κλουμπάκι δεν γνωρίζει για το τρίτο. Δεν το γνωρίζει και είναι ακριβώς δίπλα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και δεν έχει καθόλου άμυνα εκεί πέρα το Adjudicator. Άμα τρέξαν μερικά Bending, Zerglings. Φαίνεται το animation από το τελευταίο Mineral Patch. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει τώρα λεπτομέρεια να δώσει σημασία εκεί πέρα. Αυτό το Command Center είναι απροστάτευτο τελείως. Δεν θα το γυρίσει πίσω σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό και θα το δει βέβαια το σνουπάκι. Θα πει α, ευχαριστώ δωρεάν το Command Center, θα το πάρω. Δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι τέτοιο. Να δούμε. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσει το Snoopaki. Το Snoopaki ίσως να θέλει να φάει τα βράχια αυτή τη στιγμή να υπάρχει energy. Λοιπόν,
πολύ mass fiddling, βλέπουμε adrenaline glance, βλέπουμε ultra lift cover. Ενδιαφέρον. Είναι σε πολύ καλή θέση το σκουπάκι, απλώς εγώ θα προτιμούσα Broodlords αντί για ultra lift, βέβαια δεν είναι άσχημη, brutal, μια χαρά είναι. Και... τώρα αυτό μας τα μιώτα θα πεθάνουν εδώ πέρα, παίρνουν όλα τα βόλια από το Thor. Μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσει άλλα Mutalisk, οπότε φιλέα θα αυτοκτονήσω, δεν με ενδιαφέρει. Και Neural Parasite, ενδιαφέρον. Το βλέπουμε πολύ ειδικά εναντί σε μαθόν. Να πούμε ότι το μάκρο του Σνουπάκι αρχίζει και ξεφεύγει. Είναι αυτό που λέγαμε. Μέχρι πριν από ένα-δύο λεπτά ήταν μπροστά σε population, μπροστά στα πάντα. Και ήδη ακόμα έχει περισσότερη, πιο δυνατή οικονομία. Ενώ ο Zedicator κρατάει πολύ χαμηλά τα λεφτά του. Μπράβο του, είναι πολύ καλό το μάκρο του. Βλέπουμε ότι πάει αλλού το Command Center. Θέλει hatcheries ο Σνουπάκι. Θέλει έξτρα hatcheries ή να φτιάχνει έξτρα gas. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχει κινήσει το weapon, το Terran Infantry Weapon Level 3 και τώρα τελειώνει το Steam. Είχε πάρει upgrades. Ναι, και το έβλεπα. Steam. Έχει πολύ καλά make upgrades. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουμε κάποια μάχη προς το παρόν. Υπάρχει ένα προσωρινό downtime. Φτιάχνουν οικονομία και οι δύο παίχτες. Φτιάχνουν στρατό. Και ίσως να δούμε μια μάχη 200-200. Εδώ πέρα έγινε ένα drop. Προσπαθεί να πάει κάτι. Δεν έφαγε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το Medivac πολύ ωραίο το pickup. Ίσως να χρειαστεί ίσως 3-4 mutas να έχουν ένα ελαφρύ map control. Και έχει βγάλει. Έχει δύο mutas και κυνηγάνε. Ωραία. Καλό είναι να πέσουν, να πάνε οι overloads δεξιά και αριστερά να ελέγχουν τίποτα drops. Το Judicator προστατεύει αυτή τη στιγμή μόνο το command center, το τρίτο. Να πούμε ότι ένα counter attack με speed link θα έβρισκε τελείως απροετοίμαστο το Judicator και δεν θα ήταν και άσχημη ιδέα. Επίσης να πούμε ότι δεν παίρνει αρκετά hatcheries. Τώρα πάει να πάρει hatcheries. Χάσει πιο πολύ gas και πολλά hatcheries. Δεν μπορείς να έχεις 5.000 minerals. Δηλαδή ενώ τα πάει τόσο καλά, του έχουν ξεφύγει τα minerals. Θέλει περισσότερα hatcheries για να έχει περισσότερο gas και θέλει περισσότερα hatcheries για να ξοδεύει αυτά τα minerals σε κάτι. Βέβαια, μετά την πρώτη μάχη θα μπορεί να βγάλει πολλά speedlings. Αλλά δεν ξέρω, τώρα αφήνει τον Terran και φτιάχνει πάρα πολλά tanks, δεν μπορεί να κάνει engagement εύκολα. Θες Broodlord και αυτό το έχει καταλάβει το Snoopy και πάει για Greater Spy. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει δει το. Λοιπόν, ο Judicator δεν έχει δει τίποτα από το tech του Snoopy, τίποτα. Δεν γνωρίζει για τις Ultras προς το παρόν. Δεν έχει κάνει κάποιο scan. Όλο το tech βρίσκεται στο αρχικό command center, στο αρχικό hatchery. Καλό είναι να πέσει ένα σκάν, να ξέρει πώς θα αντιδράσει. Τώρα γίνεται το power up. Από το Judicator πέφτουν πάρα πολλά barracks. Θα χρειαστεί όμως Marauders. Κυρίως Marauders, Tanks, Marines. Για αυτά τα Ultra League. Τα Ultra League βλέπουμε εδώ πέρα άπειρα Banelings. Γίνονται Morph 49 Banelings σύνολο. Και υπάρχουν κι άλλα 24. Μιλάμε για 80 Banelings σχεδόν. Υπάρχουν Infestors, υπάρχει Neural Parasite, υπάρχει άπειρο Energy. Υπάρχουν Ultras και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα σταματήσει αυτό ο στρατός. Ναι, όμως ο Judicator τώρα ουσιαστικά έχει πάει μισό και μισό το χάρτη. Ποτέ δεν θέλει ο Zerg να είναι μισό με μισό χάρτη. Θέλει να είναι μπροστά σε χάρτη. Για να δούμε το position, δεν είναι πάρα πολύ καλό για το χτυπάκι. Τα Benelix πίσω θα πεθάνουν πολύ άσχημα χωρίς να κάνουν ιδιαίτερη ζημιά. Το καταλαβαίνει αυτό το χτυπάκι και τραβιέται πίσω. Όχι, ξαναέρχεται μπροστά. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ κακό το regain μετά το χτυπάκι. Επέλεξε λάθος σημείο, λάθος top point. Έχει πάρει όμως εδώ, έχει κλέψει κάποια tanks, όμως το range από τα σύνταξη είναι πολύ μεγάλο. Και πραγματικά να δούμε units lost. 10.000 resources για το Σνουπάκι. Φύγανε τσάμπα τελείως. Επέλεξε ένα μικρό choke point. Όπου τα ultra ήταν μπροστά και πίσω τα Banelink. Τσάμπα πεθάναν όλα τα Banelink. 80 Banelink άπειρο γκάζι. Ήταν πολύ κακό το engagement και δεν θες να κάνεις τέτοιο engagement. Θέλεις engagement σε ανοιχτό έδαφος ενώ είναι unseat τα tanks. Δεν θες... Άμα θες να κάνεις engagement σε θωρακισμένη θέση, σε θέση όπου τα tanks είναι εσείς, θες Broodlords, δεν θέλεις. Για να δούμε, αυτά τα Speedlings έχουν πολύ καλό upgrade, όμως είναι τα tanks, είναι unseized. Για να δούμε, προσπαθεί, υπάρχουν και Blue Flame Kalos, υπάρχει και Marine, είναι πάρα πολύ το DPA, προσπαθεί να πάει ό,τι μπορεί. Τα Medivacs από κάνουν, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και τώρα οι Corruptors ίσως θα δώσουν την πατήτα όταν θα γίνουν σε Broodlords και θα είναι η τελευταία ελπίδα αυτή τη στιγμή από τον Σνουπάκι. Κρίμα πραγματικά γιατί έπαιξε ένα πολύ ωραίο μάκρο παιχνίδι. Εδώ κάποια Benelix πέσανε πάνω στα tanks, έγινε ζημιά. Αν όλα θα πέσανε πάνω στα Marines. Ακριβώς, το Σνουπάκι να πούμε ότι έχει πολλά μήνυρα τα άλλα, δεν έχει γκάζι. Φτιάχνει 3 Bluetooth, θα πέσουν ορμένα, τώρα θα πέσουν εδώ πέρα. Θα πέσει σε αυτό το χάτσερι, δεν έχει να το προστατεύσουμε κάτι. Να πω ότι τα reinforcements του Judicator είναι αρκετά αργά. Δεν μπορεί να στείλει εύκολα reinforcements, ειδικά πάνω σε creep. Για να δούμε η οικονομία αυτή τη στιγμή πώς είναι για το Σνουπάκι. Δεν υπάρχει γκάζι. Νομίζω το population τα λέει όλα. Και τώρα έχουν έρθει αυτοί οι Broodlords εδώ πέρα, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και τώρα... Και δεν υπάρχουν Vikings. Προσπαθεί να βγάλει κάποια, υπάρχει μεγάλη ζημιά εδώ πέρα, θα κάνει Bane στα Link.
αυτό να θέλει αυτό το γκάζ και εδώ γίνεται ένα πολύ ωραίο counter drop. Θα κάνει πάρα πολύ ζημιά, τα brutals είναι αργά, θα πέσει εκτός τέτοις το κλουβάκι. Για να δούμε αυτά τα tanks εδώ πέρα, τρώνε όλα τα δέμα από τους brutals, θα πεθάνουν όλα τα reinforcements. Πολύ ωραίο το κλουβάκι που κόβει τα reinforcements. Παρ' όλα αυτά πρέπει να καθαρίσει οπωσδήποτε αυτό το drop, δεν θέλει να του παίξει το natural. Πεθαίνουν όλα τα drones, θα έρχονται τα κπέντες, δεν θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, παρόλο που έχουν πάρα πολύ μεγάλα upgrades. Η μεγάλη μάχη όμως γίνεται εδώ πέρα, Bainelic πάνω στα tanks, αυτοί οι Brutals έρχονται 500 κιλο καθένας. Για να δούμε, υπάρχουν κοράκτορες GG από το στουμπάκι, κλέμιν από λεφτά, κλέμιν από drone, κλέμιν από hatchery, κλέμιν από λάρβα. Είχαν μείνει 5 Brutals και αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, το στουμπάκι, πολύ καλό adjudicator, ήρεμος, ψύχρεμος, συνεπής, ωραίο μάκρο. Τίποτα υπερβολικό, ήξερε πότε να μπουσάρει, πότε όχι. Το Σνουπάκι έκανε πολύ λάθος engagement, Αντώνη. Για παίρνω. Ναι, είχε πολύ λάθος engagement και είχε πρόβλημα με το μάκρο. Δεν είχε κάνει αρκετά hatcheries. Δεν είχε κάνει αρκετά hatcheries, οπότε είχε 4.000 minerals και καθόλου gas. Αν έχεις κάνει hatcher και παίρνεις τα gas, δεν χρειάζεται παραπάνω drones, απλώς να κάνεις hatcheries και να παίρνεις τα gas, για να έχεις περισσότερα gas. Μάλιστα. Λοιπόν, να σταματήσουμε το record εδώ πέρα για το παιχνίδι μας. Λοιπόν, adjudicator στο πάκι 1-0 Sakura πλατό. Θα σταματήσουμε το record εδώ πέρα, δεν σταματάει το stream, για το πρώτο μας παιχνίδι.